Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Καλωσορίσατε ορίσατε στο ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι, Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Και αν δεν το πράξατε ήδη, παρακαλώ πατήστε το κουμπί για εγγραφή. Το σημερινό μας θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον. Σεξ και τσακωμό, ή μάλλον τσακωμό και σεξ. Διαφορέ άνδρα-γυναίκα. Έχω βάλει εγώ το ερωτηματικό. Η φίλη είναι απόλυτη σε αυτό που γράφει. Γεια σου, θεκλάρα μου. <laughs> Μετά από τόσα χρόνια που σε παρακολουθώ, είπα να πάρω τα βιβλία σου. Διάβασα το να μείνω ή να φύγω μέσα σε μια μέρα χθες... και σήμερα ξεκίνησα τον έρωτα. Τον ψυχολογικό πόλεμο δεν τον βρήκα, αλλά θα τον βρω. Ε, στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα σας βάλω links... για το που μπορείτε να βρείτε τα εναπομείναντα από τα βιβλία μου. Ήθελα να σου πω ότι γελούσα εφύρνου μου που τα γέλια. Εφύρνου μου που τα γέλια στην Κυπριακή διάλεκτο σημαίνει λιποθυμούσα από τα γέλια. Γιατί διαβάζοντας ήταν σαν να άκουγα τη φωνή σου και τα γέλια σου, όπως ακριβώς σε ακούει κάποιος στα βίντεο, και ήταν άκρος απολαυστικό το βιβλίο. Για κάποιον που δύσκολα ανοίγει η βιβλία. Χαίρομαι πολύ. Και μου το έχουν πει κι άλλοι αυτό το πράγμα, ότι ε, έχουν διαβάσει τα βιβλία μου ενώ προηγουμένω δεν είχαν διαβάσει βιβλία και μπόρεσαν να έχουν ενδιαφέρον να τα διαβάσουν. Χαίρομαι όταν το ακούω. Να προτείνει τους αναγνώστε πρώτα να δουν ένα-δύο βίντεο σου και μετά να τα διαβάσουν για να σε κάνουν εικόνα την ίδια ώρα. Εικόνα, εικό, εικόνα. Εικόνισμα θα σε κάνω εγώ πιο μετά. Χαχαχα. <laughs> Μην φοβάσαι, με φοβάσαι. Είναι η Κύπρια, οπότε το γράφει μισά Κυπριακά, μισά Δημοτική. Δεν θα σου γράψω για τη ζωή μου και να σου πω να το κάνεις βίντεο, επιφυλάσσομαι. Όταν θα μπει μετά από καμιά πενινταριά χρόνια να βγεις στη σύνταξη, να σου γράψω την, ιστορ... την ιστορία, μου, να την κάνει και τριλογία. Ήθελα αν καταφέρεις κάποια στιγμή να έκανες ένα βίντεο με μια πορεία που μου έχει γεννηθεί όσον αφορά στο σεξ για τον άντρα και τη γυναίκα, τις διαφορές. Π.χ. Πώς γίνεται όταν ένα ζευγάρι μαλώσει η γυναίκα πολλές φορές να μην θέλει να κάνει σεξ ενώ ο άνδρας να το επιδιώκει. Αλλά συνάμα ενώ κατά τη διάρκεια νομίζει κανείς ότι ο άνδρας ξεπέρασε εντό αγωγικών τον καυγά αλλά στην ουσία ήταν σαν ένα διάλειμμα, μια ανακοχή και την επόμενη μέρα ή αμέσως μετά να επανέρχεται στο μούτ το προηγούμενο, στην προηγούμενη διάθεση δηλαδή. Αυτό το κρατάω μούτρα, δεν είμαι καλά, δεν μπορώ να πατήσω ένα κουμπί και να νιώθω καλά αμέσω. Ενώ για το φίκι φίκι μια χαρά πατιέται το κουμπί. Είναι καθαρά σαρκική πράξη κάθε φορά. Δεν έχουν ποτέ συνέστημα. Λειτουργούν κοινώ με δύο κεφάλια. Το πάνω είναι μαλλωμένο και το κάτω μέρο, Δηλαδή το πάνω κεφάλι είναι τσακωμένο με τη σύντροφο και το κάτω κεφάλι τα έχει βρει. Λοιπόν, ε, σίγουρα επειδή εσύ δεν είσαι ψυχολόγος ε, οι, οι γνώσει που έχεις γύρω από τους άνδρες έχουν να κάνουν με τους άνδρες τους οποίους έχεις γνωρίσει και μπορεί να έχεις γνωρίσει και μόνο ένα ή και λίγους τέλος πάντων άρα κρίνεις με βάση αυτά που ξέρεις στην πραγματικότητα στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλλα σε σχέση με τη διαχείριση της σεξουαλικής επιθυμίας και της συναισθηματικής κατάστασης. Είναι μύθο ότι οι γυναίκε είμαστε πιο συναισθηματικέ από του άνδρε σε αυτά τα θέματα. Είναι μύθο ότι μια γυναίκα για να έχει σεξουαλική επιθυμία πρέπει να νιώθει πολύ καλά, ενώ ένα άνδρα μπορεί να έχει σεξουαλική επιθυμία και χωρί να νιώθει καλά. Είναι μύθο ότι μια γυναίκα για να νιώθει σεξουαλική επιθυμία πρέπει να είναι ερωτευμένη, ενώ ένα άνδρα μπορεί να νιώσει σεξουαλική επιθυμία και χωρί να είναι ερωτευμένο. Όλα αυτά είναι αστικοί μύθοι οι οποίοι συντηρούνται από την Πατριαρχία για ευνόητους λόγους. Για να μπορέσουν οι γυναίκες να υποταχθούν στην ανδρική κυριαρχία, έπρεπε να πιστέψουν ότι είναι διαφορετικές και λιγότερο δυνατές κατώτερες. Εδώ έτσι για την ιστορία, για την ανθρωπολογική ιστορία, την ανθρώπινη ιστορία, να υπενθυμίσω ότι οι πρωτόγονες κοινωνίες ήταν μητριαρχικές και η πατριαρχία ήλθε εκ των υστέρων. Αυτά που γνωρίζουμε για τις πρωτόγονες κοινωνίες είναι ότι οι γυναίκες ήταν αρχηγοί, ότι τα παιδιά γνώριζαν μόνο τη μάνα τους, δεν γνώριζαν τον πατέρα τους και ότι οι άνδρες γενικά στις πρωτόγονες μητριαρχικές κοινωνίες ήταν όσοι είναι οι κυφίνε σε ένα μελίσι, είναι η βασίλισσα μέλισσα, οι μέλισσες εργάτριες και οι κυφίνε, οι οποίοι έχουν μόνο ένα σκοπό. Φαίνεται πω οι άνδρε στι πρωτόγονη μητριαρχικέ κοινωνίε δεν είχαν ένα μόνο σκοπό. Είχαν πολλού σκοπού, όπω για παράδειγμα να κυνηγούν όλοι μαζί τα άγρια ζώα, να προστατεύουν τη φιλία από επιθέσει, να αγωνιμοποιούν τι γυναίκε, να κάνουν σεξ με τι γυναίκε κ.ο.κ. Και, και επίση οι ιστορικοί ανθρωπολόγοι λένε ότι μέσα σε μια τυπική μέρα, συνηθισμένη μέρα μιας πρωτόγονης μητριαρχικής φυλής, οι γυναίκες έκαναν περισσότερες φορές σεξ από τους άνδρες με διαφορετικούς άνδρες συνήθως κάθε φορά. Στις πρωτόγονες κοινωνίε δεν υπήρχε ο θεσμός της μονογαμικότητας, ο θεσμός του ρομαντικού έρωτα, ο θεσμός του ζευγαριού και ότο καθεξής. Όλα αυτά προήλθαν με την εξέλιξη του πολιτισμού του ανθρώπινου είδου. Είμαστε σύγχρονοι άνθρωποι, ζούμε στο σήμερα, Έχουμε όμως ένα πρωτόγονο DNA που αυτό σημαίνει ότι αν ο εγκέφαλός μας, αν η λογική μας δώσει το ok, μπορούμε να λειτουργήσουμε πρωτόγονα. Και οι άνδρες και οι γυναίκες. Ξαναλέω, στην πρωτόγονη φύση το σεξ ήταν κάτι που συνέβαινε πολύ συχνά, περισσότερες από μία φορά την ημέρα και με διάφορους συντρόφους. Δεν υπήρχε ο ρομαντικό έρωτα, δεν υπήρχε έννοια του ζευγαριού, δεν υπήρχε καν η έννοια τη οικογένεια, ούτε καν η έννοια του πατέρα. Όταν επήλθε η Πατριαρχία, όταν οι άνδρες πήραν την εξουσία, έπρεπε να μειώσουν τι γυναίκε, ούτω ώστε οι γυναίκε να υποταχθούν στου άνδρες. Και υπάρχουν τρει βασικέ μορφέ δύναμη: εξουσία, χρήμα και σεξ στην Πατριαρχία οι γυναίκε δεν δικαιούνταν να ανέβουν σε θέσει εξουσία, δεν μπορούσε να έχει γυναίκα αρχηγό τη φυλή, έπρεπε να ήταν άντρα. Στην Πατριαρχία οι γυναίκε δεν είχαν χρήματα. Δούλευαν οι γυναίκε, παρήγαν οι γυναίκε, αλλά τα χρήματα τα χειριζόταν ο άντρα και οι γυναίκε έχασαν τη δύναμη του σεξ με την επιβολή του ταμπού τη Παρθενία και τη ενοχικότητα στι γυναίκε για τη σεξουαλικότητα του. Οπότε οι γυναίκες στη σύγχρονη εποχή που είναι πατριαρχική ακόμη η κοινωνία όπως έχω πει πολλές φορές πνέει η λύσθη αλλά εξακολουθεί να είναι πατριαρχική πολύ συχνά νιώθουμε ένοχες να δράσουμε πάνω στα σεξουαλικά μας ένστικτα. Μπορεί να έχουμε σεξουαλική επιθυμία, αλλά να μην προβούμε στην τέλεση σεξουαλικής πράξης, επειδή νιώθουμε ότι είναι λάθος είναι λάθο να κάνω σεξ με αυτό που με έχει πονέσει, είναι λάθο να κάνω σεξ με κάποιον που δεν είναι ο άντρα μου, είναι λάθο να κάνω σεξ με κάποιον που δεν είναι ο σύντροφό μου, είναι λάθο να κάνω σεξ με κάποιον που δεν έχω σχέση και ούτω καθεξής. Δεν είμαι εναντίον του ελέγχου των παρορμήσεων μα. Καμία σχέση. Θεωρώ ότι καλά κάνουμε να ελέγχουμε τι πρωτόγονε παρορμήσει μα και να αποφασίζουμε συνειδητά τι θα πράξουμε βάζοντας κάτω και τη λογική μας και βλέποντας τι μας συμφέρει καλύτερα να πράξουμε και τι όχι. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλλα διολογικές σε σχέση με τη σεξουαλική επιθυμία και τα συναισθήματα. Σημαίνει ότι οι άνδρες έχουν κοινωνικοποιηθεί διαφορετικά, οι ετεροφυλόφιλοι άνδρες προφανώς γιατί μιλάμε για ετεροφυλόφιλα ζευγάρια εδώ πέρα, και οι γυναίκες έχουν κοινωνικοποιηθεί διαφορετικά. Και όπως έχω πει και σε ένα πρόσφατο επεισόδιο του podcast, το φύλλο αποτελεί κοινωνική κατασκευή. Δηλαδή, η κοινωνία κατασκευάζει τους κανόνες για το κάθε φύλλο πώς θα λειτουργήσει. Και πολλές φορές η κοινωνική κατασκευή του φύλλου αντιβαίνει τους φυσικούς κανόνες. Τώρα, όσον αφορά στο για ποιο λόγο κάποιο, όταν είναι τσακωμένος με το τέρι του, η το τη, γιατί υπάρχουν και γυναίκε οι οποίε κάνουν σεξ ενώ είναι τσακωμένες και μετά επιστρέφουν στο μουτ τη τσακωμένη. Απλώ εσύ δεν το ξέρει αυτό γιατί τα φτιάχνει με άντρε. Ο άνθρωπο ο οποίο κάνει σεξ ενώ δεν έχει καλή σχέση με το άλλο πρόσωπο και παρόλα αυτά κάνει σεξ ίσω να χρησιμοποιεί το σεξ ω συναισθηματική εκτόνωση. Ίσως να χρησιμοποιεί το σεξ ως μια υπεραναπλήρωση αρνητικών συναισθημάτων. Δεν είναι καθόλου τυχαίο και καθόλου παράξενο που πολλοί άνθρωποι είναι θυσμένοι στο σεξ. Γιατί το σεξ είναι μια ευχάριστη εμπειρία και στο τέλο της σεξουαλική πράξης η οκητοκίνη η οποία εκκρίνεται είναι εξαιρετικά θυστική ουσία όπως και διάφορες άλλες ορμόνες και νευροδιαβιβαστές, οι οποίοι παίζουν ρόλο σε αυτό το σεξουαλικό παιχνίδι. Οι νευροδιαβιβαστές είναι οι ουσίες που εκχύνονται από τον εγκέφαλο κυρίω και επικοινωνούν διάφορες πληροφορίες στο σώμα. Λοιπόν, όλη αυτή η διαδικασία του σεξ μπορεί να είναι εξαιρετικά εθιστική. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι είναι εθισμένοι στο σεξ. Οπότε, εάν κάποιος είναι θυσμένο σε κάτι. Σε αυτή την περίπτωση στο σεξ. Και δεν νιώθει καλά, επειδή έχει τσακωθεί με τη σύντροφο, με τον σύντροφο, είναι πολύ πιθανό να προβεί σε σεξουαλική πράξη προκειμένου να νιώσει καλύτερα. Για να το καταλάβετε διαφορετικά, πε ότι εγώ είμαι θυσμένη στα σοκολατάκια. Και όταν τρώω σοκολατάκια νιώθω ωραία. Για όση ώρα τρώω τα σοκολατάκια. Εάν τσακωθώ με το τέρι μου και νιώσω άσχημα, δεν είναι πολύ πιο πιθανό να πω να καταναλώσω ένα κιλό σοκολατάκια παρά εάν δεν τσακωθώ. Οπότε το ζήτημα δεν έχει να κάνει με το φίλο, έχει να κάνει με τον άνθρωπο, έχει να κάνει με το πώς βλέπει το σεξ, πώς λειτουργεί σε σχέση με το σεξ, αν το σεξ το βλέπει σαν κάτι το οποίο είναι ανακουφιστικό, σαν κάτι το οποίο, στο οποίο είναι θυσμένο. Δεν είναι απαραίτητο ότι όποιο κάνει σεξ όταν είναι τσακωμένος ότι είναι θυσμένο στο σεξ. Μπορεί να έχει μέσα στο μυαλό του το σεξ σαν μία πράξη που προσδίδει ανακούφιση. Ή ω μία πράξη που προσδίδει ξεκούραση και χαλάρωση. Πόσοι άνθρωποι που είναι μονήρει ή και παντρεμένοι δεν λένε ότι για να κοιμηθούν καλύτερα το βράδυ ρίχνουν και μία αυτοεκανοποίηση. Γιατί. Γιατί όταν υπάρξει σεξουαλική κορύφωση, όταν υπάρξει οργασμός, μετά χαλαρώνει το σώμα ηρεμή και μπορεί να κοιμηθεί καλύτερα. Επίσης, πόσοι άνθρωποι είναι εθισμένοι στην αυτοικανοποίηση, πολλοί. Και ο εθισμός στην αυτοικανοποίηση παρατηρείται σε ανθρώπους αγχώδης, σε ανθρώπους που περνούν δύσκολες φάσεις στη ζωή τους και έχει κάποια κριτήρια για να α, α, κατηγοριοποιηθεί σε θυσμό που σίγουρα δεν είναι το να το κάνεις κάθε μέρα ή δύο φορές τη μέρα. Θυμάμαι ένα περιστατικό πριν 20 χρόνια που ήταν ένας νεαρός άνδρας ο οποίος προέβαινε σε αυτοικανοποίηση 9 φορές με 12 τη μέρα, 9 με 12 φορές τη μέρα, κάτι το οποίο σάφος δημιουργούσε πρόβλημα στη λειτουργικότητα του. Είναι προβληματική μια συμπεριφορά όταν παρεμβαίνει στη λειτουργικότητα μα. Όταν δεν μα αφήνει να κοιμηθούμε, όταν δεν μα αφήνει να φάμε, όταν λόγω αυτή του εθισμού δεν μπορούμε να εργαστούμε και ούτω καθεξή. Άρα, δεν είναι μόνο οι άνδρε που μπορεί να κάνουν σεξ ενώ είναι τσακωμένοι με τον άλλον και οι γυναίκε μπορούν να το κάνουν. Επίση, ένα άλλο λόγο που κάποιο άνθρωπο κάνει σεξ μπορεί να είναι η αναζήτηση επιβεβαίωση. Είμαι τσακωμένο, νιώθω άσχημα για τον εαυτό μου, πέφτει η αυτοεκτίμηση μου, πέφτει η αυτοπεποίθηση μου. Οπότε κάνω σεξ για να νιώσω καλύτερα, για να πάρω επιβεβαίωση. Για να αυξηθεί η αυτοπεποίθηση μου, τουλάχιστον η σεξουαλική. Ή για να δω πώ περνάει ακόμη η μπογιά μου. Όλα αυτά μπορεί να συμβούν. Επειδή αυτό το βίντεο θα μπει στο playlist για την ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, θέλω να πω κάποια πράγματα σε σχέση με το σεξ και το σκοπό του σεξ τη ζωή μα. Το σεξ είναι μια φυσιολογικότατη ανθρώπινη λειτουργία, η οποία όπω έχω πει και άλλε φορές δεν είναι υποχρεωτική, είναι προαιρετική. Δηλαδή κάποιο μπορεί να ζήσει μια χαρά και χωρίς να κάνει σεξ. Όμως είναι μια α, δραστηριότητα η οποία εμπλουτίζει τη ζωή ενός ανθρώπου, τον βοηθάει, όταν γίνεται κάτω από τις κατάλληλες προϋποθέσεις και στη σωματική και στη συναισθηματική και στη ψυχική του υγεία. It's a healthy activity. Είναι μια υγιής δραστηριότητα. Το σεξ έχει πολλές έννοιες και πολλά νοήματα στο σύγχρονο κόσμο. Έχει ενοχοποιηθεί πολύ από θρησκείες, από σκοταδιστικές εποχές. Το σεξ είναι μια δύναμη, οπότε πολλές φορές διαπράττονται σεξουαλικά αδικήματα ή εγκλήματα. Οι άνθρωποι εξασκούν σεξουαλική βία ο ένας στον άλλο. Το σεξ είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται μεταξύ ενηλίκων με απόλυτη συνένεση, να θέλουν και οι δύο άνθρωποι και να είναι εις οι ηλικία. Το σεξ είναι μια δραστηριότητα η οποία γίνεται ανάμεσα στους ενήλικες. Ε, σε κάθε χώρα υπάρχει διαφορετική νομοθεσία για το πότε ξεκινάει η νόμιμη ηλικία για απαρχή σεξουαλική ζωή. Αν κάποιο γίνει 18, 19, 20 χρόνια και δεν κάνει σεξ, δεν είναι το τέλο του κόσμου, ούτε σημαίνει ότι έχει καταστραφεί. Δεν σημαίνει ότι από τότε που είναι νόμιμο να κάνουμε σεξ πρέπει υποχρεωτικά να κάνουμε σεξ. Ε, το σεξ είναι ένα τρόπο για να έχουμε ευχαρίστηση, είναι ένα τρόπο για να συνδεθούμε με κάποιον άνθρωπο, είναι ένα τρόπο για να εκτονώσουμε την έντασή μας είναι ένας τρόπος για να νιώσουμε καλύτερα, είναι μια δραστηριότητα η οποία μπορεί να καταστεί και θυσμός. Η φιλολογία γύρω από το ρομαντικό έρωτα έχει κάνει μεγάλη ζημιά σε σχέση με το πώς βλέπουμε το σεξ στο σύγχρονο κόσμο επειδή έχει μεταδώσει στο pop κουλτούρα και στο γενικό πληθυσμό μια ιδέα εξειδανικευμένη του σεξ και γι' αυτό θα δείτε πολύ συχνά ότι στην δημοφιλή λογοτεχνία, στην pop literature, ε, γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ έρωτα και σεξ. Έρωτα είναι όταν γίνεται σεξ μεταξύ δύο ερωτευμένων ανθρώπων που έχουν συναισθήματα και σεξ είναι όταν γίνεται μηχανικό και σωματικό. Διαφωνώ με αυτό το διαχωρισμό. Θεωρώ ότι ένα ζευγάρι που είναι ερωτευμένοι και οι δύο μεταξύ τους και είναι συνειδητά μαζί, μπορεί να έχουν μια σεξουαλική επαφή η οποία να έχει περισσότερο συνέστημα ή να έχει λιγότερο συνέστημα και όλα είναι αποδεκτά εφόσον συνενούν δύο ενήλικες. Και επίσης είναι μια χαρά και το να κάνει κάποιο σεξ και είναι μια χαρά και το να μην κάνει κάποιο σεξ. Το σεξ από μόνο του δεν είναι κάτι βρώμικο, δεν είναι κάτι κακό, δεν είναι κάτι άσχημο. Όταν όμως γίνεται χωρίς συνένεση αυτό αποτελεί βιασμό και πρέπει να μην ε, ε, χρησιμοποιούμε του άλλου ανθρώπου για τη δική μα σεξουαλική ικανοποίηση, χωρί αυτοί οι άλλοι άνθρωποι να έχουν αντίστοιχη σεξουαλική επιθυμία με αυτή που έχουμε εμεί. Γι' αυτό είπα προηγουμένω ότι δεν σημαίνει ότι όλε μα τι παρορμήσει θα τι υλοποιήσουμε. Ναι, θα μπει και η λογική μπροστά. Και θα πει εσένα τώρα σου, απλώ να κάνει αυτό. Δεν πρέπει να το κάνει γιατί ο άλλο δεν θέλει, ή γιατί είσαι σε μία μονογαμική σχέση, οπότε θα σπάσει την υπόσχεση σου προ τη σύντροφο σου, προ το σύντροφο σου να το κάνει και ούτω καθεξή. Ο σύγχρονο άνθρωπο έχει τα όπλα, έχει τα εργαλεία για να μπορέσει να δαμάσει τι πρωτόγονε επιθυμίες του και να τι χρησιμοποιήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να εμπλουτιστεί και η δική του η ζωή και η ζωή των ανθρώπων που βρίσκονται γύρω του. Άρα πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε αυτές τις λαθεμένες πεπιθήσεις ότι οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν τεράστιες διαφορές όσον αφορά στο σεξ, ότι οι άνδρες είναι ανέσθητοι και δεν έχουν συναισθήματα και οι γυναίκες είναι ευαίσθητες και έχουν συναισθήματα και μία γυναίκα άνετα μπορεί να κάνει σεξ χωρίς συναισθήμα και ένας άνδρας άνετα μπορεί να κάνει σεξ με συναισθήμα. Είναι όλα μέσα στην ανθρώπινη φύση και το ανδρικό σεξουαλικό σύστημα και το γυναικείο σεξουαλικό σύστημα έχουν περισσότερα κοινά παρά και ορμονολογικά κλπ. Και Αυτή είναι η άποψή μου ότι ο καθένας διαχειρίζεται το ζήτημα του τσακωμού και του σεξ ανάλογα με το ποιο είναι εκείνο, όχι με το ποιο φίλο έχει και ανάλογα με το τι στάση έχει απέναντι στο σεξ. Και αν μια γυναίκα ή ένας άνδρας που δεν είναι σε καλή κατάσταση σε σχέση με το τέρι του, με το τέρι της. Αν, αν έχεις τσακωθεί και δεν θέλεις να κάνεις σεξ, να μην υποκύψεις να κάνεις σεξ. Ούτε να κάνεις σεξ με τον άλλο για να σε συγχωρέσει και να τα βρείτε. Και επίσης θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο αυτό το trend του make-up sex, ότι κάνουμε σεξ για να τα βρούμε. Όχι. Όταν κάνεις σεξ, ικανοποιείς τι σωματικέ σου ανάγκε και κάποιε συναισθηματικέ σου ανάγκε. Όμω το σεξ δεν είναι τρόπο για να τα βρει ένα ζευγάρι. Ένα ζευγάρι τα βρίσκει μέσα από ειλικρινή συζήτηση, μέσα από υγιή επικοινωνία και αν χρειάζονται βοήθεια μέσα από θεραπεία ζευγαριού. Θα σε ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Αν σα άρεσε, πατήστε like. Μοιραστείτε το με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίχτυα και θα χαρώ να διαβάσω τις απόψεις σας στα σχόλια.